τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο πορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Η κερκίδα του γηπέδου είναι μια απέραντη λαοθάλασσα, σε μπλε και γκρενά, που τραγουδά και χοροπηδά συνέχεια υπέρ της αγαπημένης της ομάδας. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Λεγκλέ. Πικέ. Καμαρά. Βισέντο. Αντωνίνι. Κερτέλ, Χουάνφραν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η μπάλα πήγε προς την περιοχή, αλλά τελικά δεν βρήκε κάποιον. Ευκαιρία ο Μπαμεγιάν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κατάφερε και την κράτησε. Ο Μπαμεγιάν. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Φανταστική η κάθε την παλιά που του έβγαλε. Παρά την απόσταση που τους χώριζε, κατάφερε και τον βρήκε με μεγάλη ακρίβεια. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Εκτός γραμμής, σε πλάγι. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Χουάν Μιράντα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Φερναντίνιο. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Χουάν Φραν ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Όμορφες πάσες. Πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Με φοβερή αποφασιστικότητα προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Και γίνεται ξανά δικιά του. Ωραία η συνεργασία τους. Πικέ την διώχνει μακριά. Είναι ευκαιρία. Νταβίτ Σίλβα! Αυτό δυσκόλεψε πολύ τον κολκίνο. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Καλό ποσοστό κατοχής
αλλά πέρα από αυτό λίγα πράγματα. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Juan Fran. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα γκολ στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέαμα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Αντωνίνη. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Σέρτζι Ρομπέρτο. Καμαρά. Πικέ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο Παμαγιά. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Σκρετέλ επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Σέρτζι Ρομπέρτο. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Αντωνίνη. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Η Μπαρτσελόνα ελέγχει πολύ σωστά το χώρο του κέντρου. Δεν αφήνει να περάσει κουνούπι. Κάνει τη μακρινή παλιά. Εμπαπέ. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Εμπαπέ προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διώχνει προς ανακούφιση όλων. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κάνει το γέμισμα. Εξακολύει ένα σουτ. Έμπαινε αυτό το σουτ, θα ήταν ένα γκολ όνειρο. Αυτή η ακροβατική προσπάθεια μάλλον ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο να βρεις δίκτυα έτσι. Αντωνίνη. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Λεγκλέ. Καμαρά. Πικέ. Καμαρά. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Σέρτζι Ρομπέρτο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σοβράδιο Παμαγιά. Με τόσους παίκτες μέσα στην περιοχή. Τι θα σουτάρει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πολύ καλή πάσα. Ζουέλ. Σέρτζι Ρομπέρτο. Βισέντο. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Απομένουν μόλις 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βισέντο. Χουάν Μιράντα. Κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Αντωνίνη. Σέρτζι Ρομπέρτο. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Άκομψη επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Μπεγκλέ. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Σίλβα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Ο Παμεγιάν. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπανταχώ θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άνοιξαν. 0-0. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα θα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Υπέροχη κίνηση. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Πάει για τον Φερναντίνιο! Το πέτυχε! Και κάνουν ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αγουέρο μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Η ανάπαυλα ήταν ευεργετική για την ομάδα. Μπήκαν μέσα με αποφασιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον πίνακα του σκορ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τετέι. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Χουάν Μιράντα. Αντωνίνι. Σίλβα. Βισέντο. Στέλνει την μπάλα πίσω. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Σκρτέλ. Τζαλό. Χουάν Μιράντα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καλό διώξου. Λάγιο. Εμπαπέ. Χουάν Μιράντα. Σίλβα. Για όσους το έχασαν, το γκολ μπήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 το σκορ. Χουάν Φραν ψάχνει τη σιρτή πάσα. Χουάν Φραν θα ψάξει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και του κάνει το φάουλ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή.
κόκκινης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Η Μπαρτσελόνα εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, όντως. Σκρτέλ. Μεγάλη προσπάθεια. Βρίσκεται σε πολύ υπέροχη προσπάθεια. Κάνει πάλι το κουλά. Όχι, δεν μπήκε. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Με τάκλιν δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Πολύ καλό τάκλιν. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Juan Fran. Και ακόμα μένει όρθιος. Νάβας. Βγάζει τη σέντρα. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Ιάγο Άσπας θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έκοψε την πάσα. Σέρτζι Ρομπέρτο. Λεγκλέ. Πικέ. Καμαρά. Σέρτζι Ρομπέρτο. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα σουτάρει. Προσπαθεί και πάλι. Ναι, μπήκε. Η Μπαρσελόνα ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Αντάν, αν και αντέδρασε σωστά την πρώτη φορά, μετά δεν μπόρεσε. Παρότι έβαλε και την ουρίτσα του εδώ στον κίπερ, τα χειροκροτήματα πάνε στον επιθετικό και στη γρήγορη βέβαια αντίδραση που είχε ώστε να σκοράρει.
και θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Ξανά ισόπαλο του σκόρου. Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που έχει το momentum του αγώνα με το μέρος της. Αν τώρα είναι κάποιος να σκοράρει, η λογική λέει ότι θα είναι αυτή. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Ιάγο Άσπας. Τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ο Άνφραν ψάχνει τη σερτή πάσα. Τετέι. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Έπρεπε να το έχει βάλει. Δεν δικαιολογείται. Έτσι όπως πάει το μάτς, σου δίνει την αίσθηση ότι όποιος σκοράρει θα είναι ο νικητής. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Καμαρά. Ο Νεγκρέδο έχει την μπάλα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Κέρδισε με πλάγιο. Ουμτιτή θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Λεγκλέ. Σέρτζι Ρομπέρτο. Σέρτζι Ρομπέρτο θα κάνει τη μακρινή παλιά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ. Πολύ καλό το passing game εδώ. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Νάβας. Και συνεχίζει. Κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πρέπει να βιαστούν λίγο εδώ. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Η τελευταία του ευκαιρία για σέντρα. Ο Άνφραν θα σεντράρει. Κάνει ένα σουτ. Η Μπανταχώθ θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Και να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα μεταξύ τους. Καθώς παρά τις μεγάλες προσπάθειες των παιχτών, κανείς δεν βγήκε νικητής. Γιώργο, θα ήθελα τη γνώμη σου για το παιχνίδι. Η Πανταχώθ, νομίζω, θα πρέπει να είναι όλοι τους περήφανοι. Το μόνο που απομένει να πω είναι ότι φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θανάελάκη που ήταν μαζί μου.
Νομίζω πως αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.